αν η παραβολή του ασώτου, αδελφή μου, θεωρείται ως παραβολή της εσπλαχνίας του Θεού, γιατί φαίνεται η αγάπη του Θεού προς τον μετανοημένο αμαρτωλό άνθρωπο, η παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου που ακούσαμε σήμερα θεωρείται η παραβολή της σκληρότητας. Ο έσπλαχνος και ελεήμονας πάτερ Αβραάμ αρνείται και μια σταγόνα νερού να δώσει στον φλεγόμενο πλούσιο. Και οι δύο παραβολές έχουν τον ίδιο στόχο, τον ίδιο σκοπό. Η μεν παραβολή του ασώτου να πείσει τον άνθρωπο να μετανοήσει και να επιστρέψει στον πατέρα, η δε παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου να ξυπνήσει τον αμαρτωλό άνθρωπο για να καταλάβει ότι η ζωή δεν τελειώνει στο θυγάρι του νεκροθάφτη, αλλά υπάρχει και άλλη ζωή, ότι υπάρχει παράδεισος αλλά υπάρχει και κόλαση. Η σημερινή παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου διαφέρει από όλες τις άλλες παραβολές που είπε ο Κύριος μας. Η πρώτη διαφορά είναι ότι ενώ ξέρουμε όλοι μας ότι οι παραβολές που είπε ο Κύριος μας άλλα λένε και άλλα εννοούν, η σημερινή παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου αυτά τα οποία λέει, αυτά και εννοεί. Και μια δεύτερη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της σημερινής παραβολής και όλων των άλλων είναι ότι στη σημερινή παραβολή για πρώτη φορά ο Κύριος μας βάζει όνομα, δίνει όνομα στα πρόσωπα τα οποία αναφέρει. Βέβαια, ίσως κάποιος να παρατηρήσει ότι ο Κύριος δεν είναι κάπως δημοκρατικά, ενώ αναφέρει το όνομα του φτωχού Λαζάρου, από σιωπά το όνομα του πλουσίου. Βλέπετε, αδελφοί μου, ο Κύριος έχει άλλο πρωτόκολλο. Δεν έχει το πρωτόκολλο το ανθρώπινο. Μεγάλος και πρώτος για τον Χριστό είναι άλλος, είναι ο πτωχός, είναι ο άνθρωπος ο ταπεινός και όχι αυτός ο οποίος δείχνει ότι έχει κάποια αξία εδώ στη γη. Αλλά βλέπουμε όμως ότι αυτή η παραβολή δίνει απάντηση, λύνει τρία προβλήματα. Πρώτον, το πρόβλημα της δικαιοσύνης του Θεού. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά μην ξεχνάτε, είναι και δικαιοσύνη. Δεύτερον, δίνει απάντηση στο πρόβλημα της θεοδικίας, γιατί οι πλούσιοι, οι αμαρτωλοί να περνάνε καλά σε αυτόν τον κόσμο και οι φτωχοί να υποφέρουν. Και τρίτον, δίνει απάντηση η σημερινή παραβολή στο μεταφυσικό πρόβλημα. Αυτό που σκέπτεται κάθε άνθρωπος. Άραγε υπάρχει άλλη ζωή. Και δίνει απάντηση η σημερινή παραβολή. Ας παρακολουθήσουμε τα δύο αυτά πρόσωπα. Τον πλούσιο και τον φτωχό Λάζαρο. Σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο, εδώ στη γη, λέει η παραβολή ότι ο πλούσιος ενεδίσχετο καθημέραν πορφύραν και βίσον, γλεντούσε, περνούσε πάρα πολύ καλά, εφραίαντο κάθε μέρα. Αλλά προσέξτε όμως κάτι, ο Κύριος δεν λέει η παραβολή ότι ο πλούσιος απέκτησε τα αγαθά του με κατά παράνομο τρόπο, δεν λέει ότι τα χρήματα που είχε ότι ήταν μαύρα. Αυτό όμως δεν φτάνει, αλλά βάζει τον Λάζαρο δίπλα στο σπίτι του και λέει ο Ευαγγελιστής, λέει ευεύλητο, ήταν πεταμένος ο φτωχός Λάζαρος, ευεύλητο, πεταμένος εκεί στην άκρη της αυλής του, ηλκωμένος, γεμάτος πληγές. Ο πλούσιος, αδελφοί μου, ό,τι έπαθε δεν το έπαθε διότι ήταν πλούσιος, αλλά γιατί κοίταγε μόνο το εαυτό του και αδιαφόρησε για τον Λάζαρο. Και κοιτάξτε κάτι, δεν τον έδιωξε τον Λάζαρο από την αυλή του, θα μπορούσε να τον διώξει,
να κάνει χειρότερα τη θέση του. Τον άφησε. Τον άφησε εκεί να πηγαίνουν τα σκυλιά, να γλύφουν, να το απαλύνουν τις πληγές του. Μπαίνουμε στο δεύτερο στάδιο που και οι δύο πεθαίνουν. Ποιος πεθαίνει πρώτος? Ο Λάζαρος. Ο πτωχός Λάζαρος πεθαίνει και στη συνέχεια πεθαίνει και ο πλούσιος. Κοιτάτε μια διαφορά. Εδώ ο Ευαγγελιστής, ο Κύριός μας, δεν αναφέρει τίποτε για την κηδεία του Λαζάρου. Δεν λέει τι το κάνανε. Προφανώς, λοιπόν, αφού ζωντανός δεν το υπολόγιζε κανείς, πόσο μάλλον ένα πτώμα πεθαμένος. Προφανώς κάποιος ο καθηγητής θα έσκεψε κάποιο λάκκο και τον έβαλε μέσα για να μην το φάνε τα σκυλιά. Αλλά για όμως για τον πλούσιο, τι λέει ο Ευαγγελιστής? Απέθανε ο πλούσιος και ετάφη. Άρα είχε μια ωραία κηδεία. Σίγουρα, λοιπόν, θα είχε ίσως και μουσική. Σίγουρα θα του συνόδευσαν πάρα πολλοί κόλακες και μεγάλη συνοδεία. Μπορεί να βγάλανε και πολλούς επικίδιους λόγους, να τον πενέσανε. Μπορεί στο μνήμα του να γράψαν ωραίες επιγραφές, να είναι όλο μάρμαρα. Αλλά βλέπουμε όμως για το Λάζαρο το άλλο στάδιο. Ο πλούσιος και ο πτωχός Λάζαρος, πώς τους βλέπουμε? Πεθαίνοντας ο Λάζαρος, τι λέει η παραβολή? Λέει αμέσως άγγελοι του ουρανού ήλθαν και πήραν την ψυχή του και την πήγαν στους σκότους του Αβραάμ. Και βλέπουμε τον πλούσιο να πηγαίνει στην κόλαση, στον τόπο της βασάνου. Και εκεί πλέον το τρίτο στάδιο δίνει πολλά μηνύματα. Από τη συνομιλία που είχε ο πλούσιος με τον πατέρα Αβραάμ, αδελφοί μου, παίρνουμε πάρα πολλά νοήματα και μηνύματα. Το πρώτο, τι λέει ο πλούσιος? Βλέπει τον πατέρα Αβραάμ και το λέει «Πάτερ Αβραάμ». Πάτερ, αγούκιος που πατέρα τον αποκαλείς, όσο ζούσες δεν σκέφτηκες ποτέ να τον πεις πατέρα. Τώρα που κολλάζεσαι, τώρα που βασανίζεσαι, τον παρακαλείς. Και τι του λες? Ζητάει τρία πράγματα. Τρία πράγματα ζητάει ο πλούσιος μέσα στην κόλαση. Το πρώτο απευθύνει στον Αβραάμ και του λέει «Στείλε το Λάζαρο». Προσέξτε, δεν απευθύνεται κατευθείαν στο Λάζαρο. Ντρέπεται να τον ατενίσει με αυτά τα οποία το έκανε όσο ζούσε. Αλλά παρακαλεί τον Αβραάμ και του λέει «Στείλε το Λάζαρο να βρέξει το δάκτυλό του στο νερό και να μου δροσίσει τη γλώσσα μου». Αδελφοί μου, εδώ κάνω μια παρατήρηση. Δύο πράγματα. Αυτός ο πλούσιος, ο οποίος δεν καταδέχονταν να πλησιάσει τον Λάζαρο όσο βρίσκονταν στην αυλή του, τώρα παρακαλάει τον Αβραάμ αυτό το δάκτυλο το υλικωμένο που ήταν λεπρωμένο, τώρα δέχεται να βουτυχθεί σε λίγο νερό και να του δροσίσει τη γλώσσα του. Αλλά γιατί όμως λέει ο πλούσιος να βρέξεις, να δροσίσεις τη γλώσσα μου και δεν λέει να δροσίσεις κάποιο άλλο μέλος του σώματός μου? Και λένε οι πατέρες ότι η γλώσσα στην άλλη ζωή, λέει, θα καίγεται περισσότερο, γιατί η γλώσσα έχει τα μεγαλύτερα και τα χειρότερα αμαρτήματα. Βέβαια η απάντηση του Αβραάμ ήταν αρνητική. Λέει χάσμα μέγμα εστί μεταξύ κολάσεως και παραδείσου. Υποβάλλει δεύτερη αίτηση στον Αβραάμ. Στείλε τουλάχιστον, λέει, στείλε τον Λάζαρο κάτω στη γη. Έχω πέντε αδέλφια. Θυμήθηκε τα αδέλφια τα σαρκικά του. Και λέει, στείλε τον Λάζαρο να τους μιλήσει τι γίνεται, ότι υπάρχει κόλαση. Να μην έρθουν και αυτά τα αδέλφια μου εδώ στην χώρα της Βασάνου. Και απαντά ο Αβραάμ, έχουσι Μωυσέα και τους προφήτες. Έχουν τον νόμο του Θεού. Αν θέλουν θα πιστέψουν. Και επιμένει ο πλούσιος και του λέει «Όχι, πατέρα Αβραάμ, αλλά εάν αναστεί κάποιος από τη ζωή, μόνο αν πάει κάποιος που πέθανε και πάει και τους μιλήσει, μόνο τότε θα πιστούν». Και η απάντηση, αδελφοί μου, ξανά του πατέρος Αβραάμ είναι ότι αφού δεν πιστεύουν στον νόμο του Θεού, δεν πιστεύουν στην Παλαιά Διαθήκη, δεν πιστεύουν στους προφήτες, ούτε κι αν κάποιος αναστηθεί θα πιστέψουν. Προσέξτε αδελφοί μου,
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Κύριος στην παραβολή έβαλε όνομα, και μάλιστα το συγκεκριμένο όνομα, το όνομα του Λαζάρου. Η παραβολή αυτή ο Κύριος την είπε στην αρχή του δημοσίου βίου του. Μετά από, ίσως μετά από 2 χρόνια, επικολούθησε λίγο πριν το πάθος του Κυρίου, επικολούθησε η Ανάσταση του Λαζάρου. Οπότε θα θυμήθηκαν όλοι οι Εβραίοι την παραβολή του προσήκου του Λαζάρου. Να, γύρισε κάποιος από την άλλη ζωή. Αναστήθηκε ο Λάζαρος. Πιστέψατε? Όχι, δεν πιστέψατε. Αδελφοί μου, 3 μηνύματα δίνει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή που θα θέλαμε να προσέξουμε όλοι μας. Το πρώτο μήνυμα. Βλέπουμε, μιλάει ο Κύριος για πλουσίους και για πτωχούς. Η μετεπόμενη Κυριακή θα ακούσουμε για, ένα άλλο πλούσιο, τον άφρονα πλούσιο που πήγε στην κόλαση. Πάλι την επόμενη Κυριακή θα ακούσουμε για ένα πλούσιο νέο που δεν δέχτηκε αυτά που του είπε ο Κύριος να πουλήσει τα υπάρχοντά του και να το ακολουθήσει. Και εκείνος πήγε στην κόλαση. Και ίσως εύκολα να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι να, οι πλούσιοι θα πάνε στην κόλαση και οι πτωχοί στον παράδεισο. Λάθος. Δεν είπε ο Κύριός μας ότι οι πλούσιοι θα πάνε στην κόλαση. Είπε ότι είναι δυσκόλος οι τα χρήματα έχοντες εισελεύσονται στη βασιλεία του ουρανών. Είναι δύσκολο, όχι αδύνατο. Γιατί, αδελφοί μου, πλούσιος ήταν και ο Αβραάμ και πήγε στον παράδεισο. Πλούσιος ήταν ο Ιωσήφ ο βολευτής και πήγε στον παράδεισο. Πλούσιος ήταν ο Ματθαίος ο τελώνης, ο Ζακχαίος, και πήγε στον παράδεισο. Έγιναν άγιοι. Φτωχός ήταν ο Ιούδας, και όμως η φτώχεια του δεν τον ωφέλησε. Τον οδήγησε στην κόλαση. Ένα δεύτερο μήνυμα. Ίσως κάπως να πούμε εμείς όλοι μας, ευτυχώς δεν είμαστε πλούσιοι, επομένως δεν κινδυνεύουμε τόσο πολύ να πάμε στην κόλαση. Ποιος είναι πλούσιος? Κατά την Αγία Γραφή, ποιος θεωρείται πλούσιος? Αδελφοί μου, στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει πουθενά η λέξη ιδιοκτησία του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Εμείς εδώ είμαστε οικονόμοι της περιουσίας του Θεού. Ποιος είναι λοιπόν πλούσιος? Λένε οι πατέρες, δεν βάζω ένα ορισμένο ποσό, αλλά λένε πλούσιος είναι εκείνος ο οποίος έχει περισσότερα από όσα χρειάζεται για να ζήσει. Αδελφοί μου, ένα άλλο μήνυμα που παίρνουμε από τη σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι ότι εν το άδει ουκ έστι μετάνοια. Ο πλούσιος μετενόησε, κατάλαβε, βέβαια δεν ζήτησε απαλλαγή, ήξερε, αλλά μετενόησε, αλλά δεν υπάρχει μετάνοια. Εν το άδει ουκ έστι μετάνοια, και προβάλλουν μερικοί εχθροί της Εκκλησίας μας και λένε τότε προς τι τα μνημόσυνα. Γιατί γίνονται τόσα μνημόσυνα λοιπόν για τους νεκρούς, αφού εν το άδει ουκ έστι μετάνοια? Και αγνοούν, αδελφοί μου, ότι οι νεκροί μας, οι ψυχές των κοιμημένων μας, δεν πήγανε ούτε στην κόλαση του παράδεισο. Δεν έγινε ακόμη το δικαστήριο της μελούσης κρίσεως. Δεν ακούστηκε ακόμη από τα χείλη του Χριστού μας η απόφαση, πήγαινε στον παράδεισο ή πηγαίνετε στην κόλαση. Και εφόσον ακόμη εκκρεμεί, εφόσον ακόμη δεν ακούστηκε η απόφαση του δικαιωτού του Χριστού μας, η Εκκλησία και όλοι μας ευχόμαστε και προσευχόμαστε ο Κύριος να γίνει ήλιος για τις ψυχές των ανθρώπων μας. Και ένα τελευταίο μήνυμα που δίνει η παραβολή είναι, αδελφοί μου, ότι υπάρχει κόλαση, υπάρχει και παράδεισος. Βέβαια, ο Θεός μας μόνο παράδεισο δημιούργησε για τον άνθρωπο. Δεν δημιούργησε κόλαση. Την κόλαση τη δημιούργησε μόνο ο διάβολος. Και γι' αυτό ο Κύριος θέλει όλοι οι άνθρωποι να πάνε στον παράδεισο. Αλλά αν 400 χρόνια π.Χ. Χριστού ένας ειδωλολάτρης βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Φίλιππος, είχε βάλει
έναν δούλο του κάθε πρωί να πηγαίνει και να του λέει: «Βασιλεύ, μέμιζω ότι θνητώσει, να θυμάσαι ότι είσαι θνητός. Βασιλεύ, να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις». Πόσο μάλλον εμείς οι χριστιανοί, 2000 χρόνια μετά από το που ήρθε ο Χριστός μας, πόσο μάλλον πρέπει να σκεπτόμαστε την άλλη ζωή, να σκεπτόμαστε ότι υπάρχει κόλασης και παράδεισος, και να προσπαθούμε να αγωνιζόμαστε. Εδώ στη γη έχουμε ακόμη χρονικά, όσο ζούμε, έχουμε το μυστήριο της Ιεράς Μετανοίας και εξομολογήσεως, που μπορούμε να σβήσουμε κάθε αμαρτωλό, κάθε άσχημα από τη ζωή μας, και τότε με τη χάρη και το έλεος του Θεού να μην πάμε στην κόλαση, αλλά να πάμε στον παράδεισο, που εύχομαι σε όλους. Αμήν.